Θα δώσουμε το 100% για να συνεχίσουμε αυτό το καλό ξεκίνημα που έγινε και εναντίον του Ηρακλή Λάρισας. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε 100% έτοιμοι να δώσουμε το παν για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ένα αγώνα όπως μέχρι τώρα έχει δείξει η ΑΕΛ. Εμείς πάμε πάντα κάθε παιχνίδι για την νίκη. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, μια ομάδα με μεγάλο ταλέντο, μια ομάδα που παίζει με μεγάλη αυτοποίθηση και χωρίς άγχος. Κάτι που εμάς μας βαραίνει, αλλά έτσι πρέπει να μάθουμε να παίζουμε όλα τα παιχνίδια, έτσι ώστε να τα διεκδικούμε μέχρι το 90 για την νίκη και να έρχεται το ποθητό αποτέλεσμα. Έτσι σκεφτόμαστε για όλα τα παιχνίδια, έτσι σκεφτόμαστε και γι' αυτό. Η ερώτηση είναι πάντα στις πρώτες αγωνιστικές. Είστε έτοιμοι? Θα είναι έτοιμοι η ΑΕΛ και τώρα με την ψυχολογία που έχει πάρει μετά το πρώτο παιχνίδι? Κοιτάξτε, αυτό που έπρεπε να είμαστε πιστεύω το δείξαμε στο πρώτο παιχνίδι. Γενικά το έδειξε στα τελευταία παιχνίδια η ομάδα. Πάνω απ' όλα κτίζουμε μια ομάδα με ψυχολογία νικητή και αυτό θέλουμε να το συνεχίσουμε. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι θα αντιμετωπίσουμε, θα είναι μια δουλεμένη ομάδα. Σίγουρα θέλουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς γιατί είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι εκτός έδρας σε πρωτάθλημα. Έχουμε δουλέψει για αυτό το παιχνίδι σκληρά και περιμένουμε να γυρίσουμε με τους 3 βαθμούς από τη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα έχει πάρει αρκετή ψυχολογία, θεωρείς, μετά την νίκη στην πρεμιέρα. Είχατε και τον κόσμο μαζί. Τώρα πώς θα είναι αυτό, θα είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι, θεωρείς? Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί παίζουμε και σε μια μεγάλη ομάδα, απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα. Πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε να δείξουμε το καλό πρόσωπο που είχαμε και στο πρώτο παιχνίδι το επίσημο. Ευελπιστώ να κερδίσουμε.